Η δόξα ανήκει στον Αλλά του Παντελήμονος και του Φιλής Πλαχνού. Το κήρυγμά μας σήμερα έχει ως τίτλο «Το Ραμαζάν είναι ο μήνας της πίστης και της δημιουργίας των ανδρών». Η δόξα ανήκει στον Αλλά του Παντελήμονος, του Κύριου της Σύμπαντος, ο οποίος υπογραμμίζει στο ιερό το βιβλίο, το Κοράνι, λέγοντας ανάμεσα στους πιστούς υπήρχαν εκείνοι που τήρησαν την υποσχεσή τους στον Αλλά. Κάποιοι πίθαναν και άλλοι περιμένουν και δεν αλλίωσαν τίποτα. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλά και μαρτυρώ ότι ο Μοχάμαντ είναι δούλος του και απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχουν ο προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, η συντροφή του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως. Η πίστη στον Αλλά είναι μία από τις μεγαλύτερες έννοιες που χαρίζει ο Αλλά στον άνθρωπο. Το Κοράνι αναφέρει «Ο Αλλά σας ήκανε να αγαπήσετε την πίστη και την ομόρφωνε στις καρδιές σας και σας ήκανε να μισήσετε την απιστία, την ακολασία και την ανεπακοή». Εσείς είστε καθοδογόμενοι από τον Αλλά στην πορεία σας. Αυτή είναι η χάρη του Αλλά και ο Αλλά είναι ο παντιδύναμος και ο πάνσοφος. Αναμφίβολα, ο μήνας του Ραμαζανίου είναι ο μήνας της αληθινής πίστης και αυτό τονίζει και το Κοράνι, δηλαδή αναφέρεται στα κορανικά εδάφια που μιλούν για την νηστεία, όπου λέει «Όσοις που πιστεύετε, σας έχει επιβληθεί η νηστεία έτσι όπως έχει επιβληθεί στους ανθρώπους που έζησαν ή που έχουν ζήσει πριν από εσάς, για να έχετε μέσα σας φόβο από τον Αλλά». Η πραγματική πίστη είναι να πιστεύει ο άνθρωπος σε όλα όσα έφερε ο Αλλά και να εφαρμόσει αυτά στη ζωή του. Ο Γαβρίλης εξήγησε την ουσία της πίστης ρωτώντας τον προφήτη την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχει. Όταν του ρώτησε δηλαδή ποια είναι η πίστη, το απάντησε να πιστεύεις στον Αλλά, στους αγγέλους, στα βιβλία, στην ημέρα της κρίσεως, στους προφήτες, στο πεπρεμένο και στην μοίρα, είτε να καλή είτε να κακή. Η πίστη δεν είναι μόνο μία λέξη που επαναλαμβάνεται, είναι όμως μία αίσθηση που ριζώνεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και αντανακλάται στη συμπροφορά του. Το Κοράν υπογραμμίζει «Η αληθινή πίστη είναι εκείνη που όταν αναφέρεται το όνομα του Αλλά φοβούνται, έχουν δηλαδή μέσα στο φόβο, και όταν υπογράφουν και όταν υπαγορεύουν τα εδαφιά του μπροστά του, ενισχύεται η πίστη μέσα του. Αυτοί βασίζονται στον Αλλά, αυτοί τηρούν τις προσευχές τους, δίνουν τις εύνες ή δίνουν από τις εύνες του Αλλά, αυτοί είναι αληθινοί πιστοί». Είναι ο προφήτης, είπε ο προφήτης, «Ο μουσουλμάνος είναι εκείνος που δεν βλάπτει τους ανθρώπους ούτε με τη γλώσσα του, ούτε με το χέρι του, και ο πιστός είναι εκείνος που τον εμπιστεύονται οι άνθρωποι για τις περιουσίες τους και τις ψυχές τους». Όταν ο άνθρωπος παραβιάζει τον θεϊκό νόμο και εκτρέπεται από την πορεία, την σωστή δηλαδή την πορεία, τότε απομακρύνεται από την πίστη. Είπε ο προφήτης, αφαιρεί την πίστη από τον άνθρωπο, δηλαδή από τον που κάνει μοιχεία, τον μύχο δηλαδή, την ώρα που κάνει μοιχεία, και από τον μύθι σου την ώρα που καταναλώνει το αλκοόλ, και από τον κλέφτη την ώρα που κλέβει. Ο προφήτης δήλωσε ότι η πίστη του ανθρώπου μειώνεται όταν βλάπτει τον γείτονός του. Ωστόσο τόνισε ο ίδιος ο προφήτης «Μα τον Αλλά δεν πιστεύει». Και τον ρώτησαν «Ποιος είναι προφήτη του Αλλά που δεν πιστεύει?» Είπε ο προφήτης «Όποιος βλάπτει τον γείτονός του».
Είπε επίσης, δεν με ακολουθεί, πιστά εκείνος που μένει τη νύχτα χορτασμένος από τροφή, ενώ γνωρίζει ότι ο γειτονάς του είναι πεινασμένος. Η αληθινή πίστη είναι εκείνη που φυλάει τον άνθρωπο από τον, απαγορεύει ή να τον απαγορεύει δηλαδή και τον εμποδίζει από το να καταπατήσει τα δικαιώματα των άλλων. Καθαρίζεται η ψυχή του πιστού από το μίσος, από το φθόνο και από τον εγωισμό, την προδοσία, την διαφθορά. Το καλό ήθος αντανακλάται στη συμπεριφορά του ανθρώπου και σε όλες τις συναλλαγές που κάνει με τους άλλους. Ακόμα και το έλειος δέχνει, ακόμα δηλαδή το έλειος που δέχνει ο άνθρωπος, που δέχνει ο άνθρωπος στα ζώα. Όλα αυτά τα κάνει ο άνθρωπος για χάρη του Αλλά, όποιος αναφέρει στο Κοράνι, και δίνουν τροφή στους φτωχούς, στους ορφανούς, στους εχμαλώτους και λένε, σας τρέφομαι για χάρη του Αλλά και δεν χρειαζόμαστε ό,τι ανταμοιβεί, ό,τι ευχαριστείς από σας. Η πιστή μοιάζει με ένα ασταθρό δέντρο που έχει τα κλαδιά του στον ουρανό και ενισχύονται οι ρίζες του, επειδή είναι το καλό έργο, τότε καρποφορεί. Αληθινή πίστη, αληθινή νηστεία πηγάζει από αυτή την πίστη, πηγάζει από την καλή πίστη του ανθρώπου. Και διασκορπίζεται δηλαδή μέσα στην καρδιά του και αφήνει τη γαλήνη δηλαδή και την ερημιά μέσα στην καρδιά και καθαρίζει και τις ψυχές. Ο άνθρωπος που κάνει αληθινή νηστεία ακολουθεί αυτή την πίστη, διότι το ψέμα και η νηστεία δεν συμβαδίζονται, δεν ταυτίζονται. Πρέπει ο άνθρωπος να ακολουθήσει τον Αλλά σε όλες τις κινήσεις του κρυφά και φανερά, διότι το ψέμα είναι η κορυφή της υποκρισίας και αυτό έρχεται σε απλήρη αντίθεση με την νηστεία. Ο προφήτης είπε, όποιος δεν εγκαταλείπει την ψευδομαρτυρία, τότε ο Αλλά δεν έχει καμία ανάγκη να του αφήσει τη τροφή του, δηλαδή να του αφήσει να φάει. Επίσης είπε ο προφήτης, μπορεί ο πιστός να είναι τσιγκούνης, να είναι δηλός, αλλά όχι και ψεύτης. Ο Αλλά, η πίστη στον Αλλά φέρνει γαλήνο στον άνθρωπο, γεμίζει την καρδιά του ικανοποίηση, είπε ο προφήτης, γεύεται την έννοια της πίστης εκείνος που αποδέχεται τον Θεό του, τον Αλλά και το Ισλάμ σαν θρησκεία και αποδέχεται εμένα ως προφήτης. Τα στοιχεία όπως τα κατέχει, όποιος τα κατέχει αυτά, θα γευτεί την έννοια της πίστης και θα αγαπήσει τον Αλλά και τον αποσταλμένο του πιο πολύ από τον εαυτό του. Να αγαπάει τον άνθρωπό του για χάρη του Αλλά. Να αρνείται να αλλαξοπιστήσει ακόμα και αν μισήσει αυτό, ακόμα και αν το μισήσει αυτό, όπως μισεί, και να μισήσει δηλαδή την αλλαγή της πίστης, όπως μισεί να ρηχτεί δηλαδή στην κόλαση. Η πίστη και το καλό ήθος είναι δύο όψεις ενός νομίσματος. Είπε ο προφήτης, εκείνος που έχει μέσα του την πλήρη πίστη και εκείνος που έχει καλό ήθος, αυτός είναι που κάνει καλή νηστεία. Η πίστη είναι φως και η λατρεία είναι φως, και όπως γεύεται τη γλυκύτητα της πίστης και της λατρείας, κατέχει μέσα του την ιπιότητα, την καλή και ενάρετη συμπεριφορά, και αυτό φυσικά αντανακλάται και στην εξωτερική του λειτουργία και αντιμετώπιση. Δεν περιφρονεί τους στον ανθρώπους του και δεν το σβηλάπτει ούτε με το χέρι ούτε με το λόγο, και τους συγχωρεί. Ο άνθρωπος που γεύεται και ο άνθρωπος που νηστεύει, πρέπει όταν κάποιος τον βλάπτει να πει, εγώ νηστεύω. Η λατρεία δεν είναι το μόνο κριτήριο που οδηγεί τον άνθρωπο στον παράδοσο, αλλά υπάρχουν και άλλα κριτήρια, όπως το καλό και η ενάρετο ήθος του ανθρώπου και η ποιότητα που δείχνει στους άλλους.
Είπε ο προφήτης, ένας άνθρωπος που έζησε στον παλιό καιρό δεν έκανε ποτέ κάτι καλό, δεν έκανε ποτέ λατρεία. Αλλά έκανε μια καλή πράξη, ότι διέταξε τους συνεργάτες του να μην πιέζει τους ανθρώπους που είναι αχειριωμένοι σε αυτόν. Και τότε όταν πεθάνε, είπε ο Αλλά, δεν είναι πιο γενναιόδωρος αυτός από εμάς, εμείς πρέπει να το κάνουμε αυτό, και το συγχώρεσε. Ο προφήτης την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχει, είπε, δες αυτού που λες, διότι κάθε αλήθεια. Όταν ρώτησε λοιπόν τον Χουζάιφα τον Χαρίθα ίμπν Νουμάν, τι έχεις κάνει, και εγώ εξημέρωσα πιστεύοντας στον Αλλά και στον προφήτη του, και αυτή είναι η απόλυτη αλήθεια που έχω. Και τότε το ρώτησε ο προφήτης, η κάθε αλήθεια έχει κάποιες αποδείξεις, ποια είναι η απόδειξη της πίστης σου? Το απάντησε, εγκατέλειψα τις απολαύσεις της ζωής, κάνω προσευχές τη νύχτα και την ημέρα νηστεύω, και σαν να βλέπω τον θρόνο του Παντελήμονος, και σαν να βλέπω τους πιστούς στον παράδοσο, επισκέπτονται ο ένας τον άλλον, και σαν να βλέπω τους τιμωρημένους στην κόλαση, πώς κρατάνε έχθρα ο ένας στον άλλον. Τότε το είπε ο προφήτης, να τηρήσεις αυτό που γνωρίζεις, να τηρήσεις αυτό που γνωρίζεις. Επανέλαβε αυτή την έκφραση 2 φορές δηλαδή. Η πίστη έχει πολλούς κλάδους και πρέπει ο πιστός να προσθέσει, να κατέχει τόνες ο προφήτης. Η πίστη είναι πάνω από 70 κλάδους. Το υπέρτατο είναι να πιστεύει ο άνθρωπος ότι δεν υπάρχει άλλος θεός παρά μονάχα ο Αλλά, και το κατώτερο είναι να απομακρύνει οτιδήποτε εμποδίζει τον δρόμο στους ανθρώπους, στους πεζούς. Όταν ρώτησε κάποιος άνθρωπος τον Αλ-Χάσαν ίμπν Αλ-Μπάσρι, είσαι πιστός, τον απάντησε ο Χάσαν Αλ-Μπάσρι, τι εννοείς? Αν εννοήσουμε ότι είσαι πιστός, αν εννοείς ότι αν υπάρχουν δύο είσαι πίστης, δηλαδή, μα αν με ρωτάς για την πίστη στον Αλλά, στους αγγέλους, στα βιβλία, στους απελπισταλμένους, στον παράδοση, στον κόλαση, στην Ανάσταση, την μέρα της κρίσεως, τα άρα εγώ πιστεύω. Αν με ρωτάς, αν εγώ εντάσσομαι σε αυτό που αναφέρει το εδάφιο, η πιστή είναι εκείνη που όταν αναφέρει το όνομα του Αλλά τρέμουν οι καρδιές τους από φόβο, και όταν απαγορεύεται τα εδάφια του, αφηξάνεται μέσα τους η πίστη, αυτή βασίζεται στον Κύριό τους. Είναι άνθρωποι που τηρούν τις προσευχές τους και εξοδεύουν από αυτό που τους δίνει ο Θεός. Άρα εγώ δεν το ξέρω αν εντάσσομαι μέσα τους. Η αληθινή πίστη δίνει στον άνθρωπο ασφάλεια και καλή ζωή, διότι το Κοράνι αναφέρει, όποιος κάνει καλό και είναι πιστός, αρσενικό ή θηλυκό, θα τον κάνουμε να ζήσει καλή και άνετη ζωή. Λέει ο ποιητής, ότι όταν χάνεται η πίστη, τότε δεν υπάρχει ασφάλεια, δεν απολαμβάνει την ζωή εκείνος που δεν σέβεται την θρησκεία. Όποιος δέχεται τη ζωή χωρίς θρησκεία, τότε την δέχεται την νεκρή. Ζητώ συγχώρεση από τον Αλλά. Εδώ ξανήκει στον Αλλά τον Παντελήμονος και τον Φιλίσπλαχνο, την ειρήνη και την ευλογία τον έχει ο Κύριος μας ο Μουχάμαντ και η συντροφή του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλά, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμαντ είναι δούλος και απεσταλμένος του. Αδερφοί μου στο Ισλάμ, ο μήνας του Ραμαζανίου είναι ένας μήνας πίστης και ο μήνας της δημιουργίας. Η νηστεία είναι μία πρακτική σχολή που διακρίνει τους πραγματικούς άντρες από τους άλλους. Ο Αχμαντ Σάουκι είπε, η νηστεία είναι είναι επιτρεπτή στήριση και πείνα που διαμορφώνει. Είναι ο φόβος των Αλλά, είναι κάτι που επιβάλλεται και είναι εξωτερικό βάσανο, μέσα του περιέχει όμως η έλειος. Αυτή είναι η περιγραφή του Αχμαντ Σάουκι.
Η ανθρωπία είναι κάτι που είναι πολύ πολύτιμο, που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, που χαρίζει ο Αλλάς τον άνθρωπο, εκείνη που την αξίζει. Αυτός κατέχει την ανδρεία είναι εκείνος που διατηρεί τη υπόσχεσή του με τον Αλλά. Το Κοράν αναφέρει υπάρχουν άνθρωποι που διατηρούν την υπόσχεσή τους με τον Αλλά. Κάποιοι πέθαναν και άλλοι ακόμα και δεν χωρίς να αλλοιώσουν τίποτα. Οι πραγματικοί άνδρες είναι εκείνοι που θυσιάζουν τις ψυχές τους και τις περιουσίες τους στον Κύριο τους έμπατος. Αυτό φαίνεται στην ουσία της ψυχής και της περιουσίας για την πατρίδα. Το Κοράν αναφέρει ο Αλλά έχει αγοράσει από τους πιστούς τις ψυχές τους, τις περιουσίες τους με αντάλλαγμα τον παράδοσο. Μάχονται για χάρη τον Αλλά, σκοτώνουν και σκοτώνονται. Είναι η υπόσχεση του Αλλά στην Τωρά, στο Ευαγγέλιο και στο Κοράν. Δεν υπάρχει κανείς που να τηρήσει τις υποσχέσεις του καλύτερα από τον Αλλά. Το Ραμαζάν είναι ο μήνας που ζωντανεύουν τα τιμένη και προσεύχονται οι άνθρωποι τη νύχτα και υπαγορεύουν, δηλαδή διαβάζουν το Κοράνι και αναφέρει δηλαδή το Κοράνι που εσύ που είσαι σκεπασμένος να σηκώνεσαι τη νύχτα για προσευχή εκτός από ένα μέρος της την μισή ή πιο λίγο ή πιο περισσότερο αυτό από αυτή την μισή να απαγγέλλεις Κοράνι με βράδυ με ρυθμό και στοχασμό. Αυτό που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι είναι πραγματικά η αληθινή πίστη. Επίσης, λέει, κοιμούνται λίγο για τη νύχτα και αυτοί την ζητούν αυτοί οι άνθρωποι δεν ζητούν συγχώρεση από τον Αλλά. Η προσευχή στη μέση της νύχτας είναι κάτι που πρέπει να διατηρήσουμε κυρίως τις τελευταίες 10 μέρες του μήνους αυτού. Έτσι συνήθιζε ο προφήτης την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχει να κάνει. Η Αΐσα, η γυναίκα του, αφηγήθηκε ότι όταν το τελευταίο δεκαήμερο του Ραμαζανιού προσευχόταν ο προφήτης τη νύχτα και ξύπνουσε την οικογένειά του και για να κάνω προσευχή και απομακρύνω φυσικά από αυτές για να μην έχει μια σεξουαλική επαφή δηλαδή. Σε όλη την μορφή αναφέρεται ο προφήτης έκανε λατρεία του τελευταίου δεκαήμερου του μηνός αυτού και δεν έκανε άλλος, δηλαδή προσέτρα από ό,τι έκανε σε άλλους μήνες. Το Ραμαζάν συμμορφώνει τις ψυχές που δημιουργεί τους άντρες και διατηρεί την γαλήνη, τη σταθερότητα. Βοηθάει τον άνθρωπο να τακτοποιήσει όλες του τις υποθέσεις στη ζωή του, δηλαδή εκτελεί τις υποχρεώσεις του και κάνει καλές πράξεις. Αυτό θα βοηθήσει στη σταθερότητα της κοινωνίας και διαδίζει το πνεύμα της στοργής, της αγάπης, του έλειος και προωθεί στην ανάπτυξη της ίδιας της κοινωνίας και την ανωδό της. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις μέρες αυτές, τις καλές αυτές τις μέρες και να κάνουμε προσκυλήσεις, να κάνουμε παρακλήσεις και να διαβάσουμε το Κοράνι και να κάνουμε καλές πράξεις που θα μας φέρουν πιο κοντά στον Παντελήμον, δηλαδή στον Αλλά. Ο προφήτης είπε υπάρχουν καλές μέρες που αν πετυχαίνει ο άνθρωπος θα έχει την ευλάβεια αυτών των ημερών, πράγμα που θα το φυλάξει από την κάθε ταλαιπωρία. Θεέ μου, δείξω τις καλές μας πράξεις, εσύ είσαι ο παντιδύναμος και συγχώρα Θεέ μου τις αμαρτίες μας γιατί εσύ είσαι ο παντελήμων και φίλες πλάχνους.